Στην Επιτροπή Παιδείας συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση για την νέα μεταρρύθμιση που υλοποιείται, το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν ότι αυτό το Υφυπουργείο είναι μια αναγκαιότητα για τα πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου. Αποτελεί μια προσπάθεια συστηματικής διαχείρισης, ολιστικής προσπάθειας να τεθούν κάτω από μια ενιαία ομπρέλα όλα τα δεχτυλώματα του πολιτισμού της Κύπρου, έτσι ώστε να ωφεληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και απαιτείται η δημιουργική συνεργασία όλων των μερών, έτσι ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το συντομότερο δυνατό. Ναι, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν ανησυχίες, είναι σεβαστές. Είμαστε εδώ στο τραπέζι του διαλόγου να εργαστούμε όλοι μαζί να φέρουμε αποτέλεσμα και σε αυτή τη σπουδαία μεταρρύθμιση προς όφελος, επαναλαμβάνω, της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όσον αφορά την Αγγλική Σχολή, είναι η έκκληση μας, είναι η παρένεση μας να υπάρξει η συνεννόηση μεταξύ των μερών προς όφελος πάντοτε των παιδιών του σχολείου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Έχουμε να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί στα πλαίσια των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της σχολής, μιας ιστορικής σχολής με το ιδιωτικό καθεστώς το οποίο διασαφηνίζουν αποφάσεις και δικαστηρίων, και αυτό που απαιτείται είναι η συνεννόηση του προσωπικού μαζί με τη σχολή, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μαθητές. Οι όποιες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στα πλαίσια των συμβολέων που υπάρχουν μεταξύ της σχολής και των μελών του προσωπικού. Και ένα τρίτο θα ήθελα να αναφέρω, είναι η έκκληση μας προς τους επιβαίνοντες μαθητές στα λεωφορεία σε όλη την Κύπρο να φέρουν τη μάσκα τους και να προσέχουν τα διάφορα μέτρα τα οποία είναι σε ισχύ και σήμερα που έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση και κατευθυντήριες γραμμές το Υπουργείο Μεταφορών. Πρέπει όλοι με υπευθυνότητα να περάσουμε και αυτή τη δύσκολη φάση με την άνοδο των κρουσμάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ακόμα περισσότερο η φυσική παρουσία των παιδιών στα σχολεία.